Αυτό εντωμεταξύ που έγινα μελαχρινή και η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω να φορέσω κόκκινα. Τι σου λέει, ας πούμε. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, γιατί δεν ξέρω τι ώρα βλέπετε αυτό το βίντεο. Είμαι η Γιούλη, καλώς ήρθατε στο Beauty Leaks και συνεχίζουμε το award μας των οικονομικών παλετών και πάμε στα award μας high-end, ακριβών παλετών. Να φύγει το βίντεο. Ξέρω ότι αυτά τα βίντεο τα περιμένουμε λίγο σαν την Δευτέρα παρουσία. Εδώ έχω μία ολόκληρη στίβα με παλέτες. Είναι οι παλέτες που με συγκίνησαν τη χρονιά που μας πέρασε και είναι και 2-3 ειδικές μνήες, γιατί είναι λίγο πιο καινούργιες κυκλοφορίες και απλά ήθελα να σας τις δείξω όπως και δίποτε. Θα ξεκινήσω με την αγαπημένη των αγαπημένων. Είναι η πιο ακριβή παλέτα από όλες αυτές που θα δείτε, αλλά είναι και η πιο αγαπημένη μου για τη χρονιά που μας πέρασε και όχι λόγω της τιμής της. Μιλάω για την Natasha την Gold Palette. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη παλέτα που έχει βγάλει ποτέ η Natasha Denona. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω πιάσει στα χεράκια μου. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναζήσει τέτοια ιστερία με παλέτα. Νομίζω ότι τα μεταλλικά της δεν είναι απλά μεταλλικά. Κοίτα την αντανάκλαση που κάνει στα δάχτυλά μου. Κοίτα την αντανάκλαση που κάνει το πράσινο στο δάχτυλό μου. Τη Florence Περιστέρη στα 10 μέτρα. Πραγματικά είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που έχω δει σε παλέτα. Είναι ό,τι πιο cohesive, ό,τι πιο ποιοτικό έχει βγάλει η Denona. Τα μάτια της μέσα αναμειγνύονται εξαιρετικά, έχουν απίστευτη χρωστική, τα μεταλλικά της είναι άρρωστα, άρρωστα. Είναι η καλύτερη παλέτα. Εάν θες να πεις ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου θα επενδύσεις σε μία ακριβή παλέτα, μην το σκεφτείς. Μην το σκεφτείς. Μην το σκεφτείς. Βασικά σκέψου το, αλλά μην το σκεφτείς. Η δεύτερη παλέτα, την οποία δεν πήρε όση αγάπη της πρέπει από τα social media και από το ίντερνετ γενικότερα, είναι η Stacy Marie MUA. Είναι η παλέτα που έφτιαξε η Stacy Marie MUA με την Be Perfect Cosmetics. Είναι αυτή εδώ. Είναι ένας παράδεισος χρωμάτων, ποιότητα που δεν περιμένεις. Είχε γύρω στα 50 ευρώ νομίζω αυτή η παλέτα. Έχει και δύο highlighter μέσα, τα οποία δεν με συγκλώνησαν ιδιαίτερα. Αλλά παιδιά, είναι κάτι αντίστοιχο με την 35Β. Αυτό το μπλε εδώ, νομίζω ότι είναι του θανάτου. Κοίτα εδώ. Όλη η ποιότητα της παλέτας δεν είναι πάνω του μετρίου. Είναι εξαιρετική. Δεν πιστεύω ότι έχω δει άλλη πολύχρωμη παλέτα σε αυτό το price range να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις σκιές, από την άποψη το ότι όλες οι σκιές που δούλεψα αυτής της παλέτας, ακόμα και το πορτοκαλί. Όλες οι σκιές, παιδιά, της παλέτας είναι όλα τα λεφτά. Όλες οι σκιές της παλέτας. Κρίμα που δεν έχει πολύ περισσότερη αναγνώριση αυτή η παλέτα. Θεωρώ ότι είναι ένα διαμάντι, το οποίο εάν είσαι, ειδικά αν είσαι make-up artist, τη χρειάζεσαι. Και θες να ξεφύγεις από την 35Β, τη χρειάζεσαι. Έχω ξεβάψει τα χέρια μου τόσες φορές από τις σκιές σήμερα. Έχω γίνει κόλος. Πάμε στην αμέσως επόμενη παλέτα. Η οποία ήταν μια ανέλπιστη, ανέλπιστη όμως, ανέλπιστη, ανέλπιστη έκπληξη. Υπάρχει ανέλπιστη έκπληξη. Είναι μία από τις χιλιοβασανισμένες παλέτες, καθότι έχω παίξει υπερβολικά μαζί τους. Είναι η Urban Decay Born to Run παλέτα. Είναι η καλύτερη παλέτα της Urban Decay κάτ' εμέ. Γιατί πρώτη φορά η Urban Decay έβγαλε τέτοια σήμερα. Η Urban Decay μας είχε μάθει στα λίγο πιο ψιλοκομμένα σήμερ, τα λίγο πιο διακριτικά, σαν της Αναστάσια. Και εγώ είχα πρόβλημα με τα σήμερ της Αναστάσια Beverly Hills. Δηλαδή, είχα πρόβλημα. Θεωρούσα ότι δεν αξίζει για 50 ευρώ να δώσω λεφτά σε μια παλέτα που θα έχει ένα σήμερ το οποίο δεν θα είναι εκτυφλωτικό. Κι όμως, παιδιά, η Born to Run με έβγαλε ασπροπρόσωπη, με εξέπληξε. Όχι απλά ευχάριστα. Με εξέπληξε όχι απλά ευχάριστα. Δηλαδή, αυτά δεν είναι μεταλλικά της Urban Decay συνηθισμένα. Είναι τα μεταλλικά τα καινούργια της Urban Decay. Με σόκαρε το γεγονός ότι η Urban Decay τόλμησε να βγάλει τόσο πολύχρωμη παλέτα με τόσα πολλά looks μέσα, γιατί μας είχε συνηθίσει στα πιο μονοχρωματικά patterns, όπως η Naked, ας πούμε. Όλες οι Naked οι παλέτες έχουν ένα μονοχρωματικό pattern, στο οποίο απλά ξεδιπλώνονται. Μου άρεσε πάρα πολύ το concept της. Ξετρελάθηκα με την ποιότητά της, με την τιμή της επίσης, για τόσες πολλές σκιές. Νομίζω ότι αν αξίζει να πάρεις μία παλέτα από την Urban Decay, είναι αυτή. Μπλεντάρισμα απίστευτο, μεταλλικά εξαιρετικά, τρελό συνδυασμός χρωμάτων, τρελό selection χρωμάτων, πολύ ποιοτικός
και μεγάλος καθρέφτης. Μία παλέτα την οποία μπορείς να την πάρεις. Ταξίδια. Παντού. 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 Είναι μία παλέτα για όλους και για όλα. Είναι νομίζω η πιο ολοκληρωμένη παλέτα από όλες αυτές. Γιατί έχει και τα naturals μέσα, έχει και τα pop-off colors, έχει και τα shimmer της. Έχει τα πάντα. Είναι μία ολοκληρωμένη παλέτα. Κάτι το οποίο δεν είναι αυτή εδώ. Την αγαπούσα, αλλά την αγάπησα. Την αγάπησα. Αγάπησα αυτά εδώ τα μεταλλικά γύταρα γαμώτη μου. Δεν υπάρχει, παιδιά, η Χούντα είναι λίγο όπου την πιάσεις. Σε αυτήν εδώ την παλέτα, το μόνο κακό είναι ότι δεν μπορείς να βγάλεις πολύ διαφορετικά looks. Μπορείς να μεταλλάξεις λίγο τα glitter και τα μεταλλικά της, αλλά στο τέλος δεν βγάζεις πολλά looks. Δηλαδή, για 6, 12, 18 σκιές δεν είναι πολλά τα looks που βγαίνουν. Δηλαδή, στις 18 σκιές θα ήθελα να βγάζω 6 looks διαφορετικά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμοια τα cranberry που έχει μέσα. Εννοείται ότι δεν είναι nude η παλέτα, και ας λέει ότι είναι new nude. Είναι the new nude. Είναι πανέμορφη. Τα μεταλλικά της και τα glitter που έχει μέσα είναι του θανάτου. Τα μεταλλικά και τα glitter που έχει μέσα είναι ό,τι καλύτερο έχω δει, γιατί είναι αυτό το υγρό το foil το οποίο το βάζεις στο μάτι, το ανοιγοκλίνεις και ο άλλος λέει «Τι φοράς?». Είναι αυτό στα μάτια σου. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική παλέτα. Η Χούντα με είχε λίγο. Είμαι λίγο σκεπτική με τις παλέτες της Χούντα. Οι μικρές της μου αρέσουν πάρα πολύ. Τις έχω όλες τις μικρές της. Μόνο η μπλε δεν μου άρεσε. Τις έχω όλες τις μικρές της. Και φεύγοντας από την New Nude, πάμε σε αυτήν εδώ, η οποία είναι η αγαπημένη μου μικρή της Χούντα, η οποία και κατακαιρματίστηκε, καταστράφηκε, διαλύθηκε. Και θέλω να την ξανααγοράσω, αλλά δεν την βρίσκω πουθενά. Πούθενα! Είναι η μόνη smoky παλέτα που θέλω να έχω. Δεν θέλω άλλη. Θέλω αυτήν. Κλαίω που δεν την έχω. Όποιος την εντοπίσει κάπου, παρακαλώ να με ενημερώσει. Έχω φτιάξει τα πιο όμορφα smoky. Έχω φτιάξει τα πιο ωραία μακιγιάζ με αυτή την παλέτα. Την αγαπώ αυτή την παλέτα. Μου καταστράφηκε και από ό,τι έμαθα έχει σπάσει σε όλους αυτή η παλέτα. Οπότε μάλλον πρέπει να υπάρχει κάποιο θέμα με τις σκιές της. Στεναχωρέθηκα. Πάω να φάω ένα σουβλάκι με τσατσίκι. Κρίμα. Γιατί είναι, δεν μπορώ να τη σφατσάρω έτσι όπως είναι, είναι η καλύτερη μικρή παλέτα της Χούντα, παιδιά. Αυτή και η Coral Obsessions. Είναι οι καλύτερες για μένα μικρές, α όχι ψέματα, και οι Electric Obsessions. Αυτές οι τρεις τέλος πάντων είναι οι καλύτερες μικρές της Χούντα και οι άλλες είναι πολύ, αλλά αυτές είναι οι καλύτερες της και κλαίω γιατί... Φεύγουμε και πάμε στο βαρύ πυροβολικό του Jeffree Star, στην τελευταία παλέτα του Jeffree Star που αγάπησα, γιατί η Thirsty ήταν για τα μπάζα, την Alien δεν μπήκα καν στον κόπο να την πάρω, δεν μου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν ήταν χρώματα που θα φόραγα και δεν την αγόρασα καν, δεν μπήκα καν στον κόπο. Αλλά η Blood Sugar, she comes for blood. Το pigmentation, η χρωστική αυτής της παλέτας είναι τρελό. Τα naturals που έχει μέσα είναι επίσης πάρα πολύ ωραία. Είναι η καλύτερη παλέτα του Jeffree, είναι η ωραιότερη παλέτα του Jeffree. Η μόνη σκιά η οποία δεν μου άρεσε σε όλη την παλέτα είναι αυτή εδώ, η κόμα, η οποία δεν μου έκανε καθόλου καλό μπλεντάρισμα, μου έκανε μπαλώματα παντού. Όλες οι υπόλοιπες όμως είναι όλα τα λεφτά. Το μόνο που μου λείπει σε αυτή την παλέτα, και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Jeffree, αν με ακούει που με ακούει, το ξέρω. Jeffree, με ακούσε. Jeffree, δεν με ακούς. Ναι. Έλα. Το μόνο πράγμα που με ενοχλεί ιδιαίτερα σε αυτή την παλέτα είναι ότι δεν έχει κάποιο shimmer μέσα το οποίο να δικαιολογεί τις 18 σκιές της. Δηλαδή έχει 2 shimmer μέσα, 3 shimmer, τα οποία τα βρίσκω εξαιρετικά δύναμα. Δηλαδή περίμενα κάτι περισσότερο όσον αφορά τα shimmer. Τα μεταλλικά της είναι μπόμπα, δεν το συζητάω. Είναι το μόνο δυνατό shimmer που έχει μέσα η παλέτα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι shimmer. 3 ήταν τα shimmer μέσα. 4. Σε γενικές γραμμές δεν μ' άρεσαν τα σήμερα της, αλλά ποιότητα κατασκευής άστα να πάνε. Πάρα πολύ ωραία τα μάτ του Jeffree, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, νομίζω είναι η καλύτερη παλέτα του Jeffree. Θα ήθελα να μην είναι τόσο limited edition και να μπορεί να κυκλοφορεί στον κόσμο. Τώρα νομίζω θα γίνει πάλι ένα restock, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει ακριβώς λεπτομέρειες τι και πώς. Του εξαφανίζεται συνεχώς. Το καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη παλέτα, δεν είναι για όλους, είναι κατακόκκινη. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη παλέτα, την οποία εγώ τουλάχιστον όσον αφορά τα μάτια της τη βρήκα εξαιρετική. Και τα μάτια είναι συνήθως πιο δύσκολα από τα σήμερα, οπότε καταλαβαίνω. Πάμε στην επόμενη, την οποία κίνησα γη και ουρανό για να τη βρω, γιατί κυκλοφόρησε το καλοκαίρι και στην Ελλάδα, στο Beauty Bay ήρθε τώρα, 7 μήνες μετά. Αναγκάστηκα να τα βάλω στο London Labs Beauty με πολύ παραπάνω χρήματα, δεν με απογοήτευσε όμως. Είναι άκρος καλοκαιρινή έξω και το όνομά της λέγεται Flamingo. Είναι η Violet Voss, είναι η πρώτη και η μοναδική παλέτα της Violet Voss που έχω. Έχω ακούσει διφορούμενα σχόλια για τις παλέτες της Violet Voss. Αυτή εδώ είναι
πραγματικά νιώθεις ότι είσαι στην πισίνα όταν είσαι με αυτήν την παλέτα. Όλες οι σκιές της, τα δίχρωμα, τα σήμερ, τα μάτ της, όλες είναι εξαιρετικές. Εξαιρετική απόδοση. Νομίζω ότι είναι απαράμιλο το κάλος της, παιδιά. Ήταν η πρώτη παλέτα της Violet Vos. Έχω δει και άλλες παλέτες της Violet Vos που λιγουρεύτηκα. Αλλά ήταν η πρώτη που είπα, δεν με νοιάζει. Παιδιά, έδωσα 70 λίρες για να την πάρω. Πάρτα, μωριά, χρηστή κι εσύ! Λοιπόν, είναι τα μάτια της πάρα πολύ ωραία. Η χρωστική τους είναι πάρα πολύ έντονη. Έχει πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στήσιμο της, έτσι όπως είναι ο καθρεφτάκος της. Καθρεφτάκος. Ολόκληρο γαϊδούρι, καθρεφτάκος. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα δίχρωμα που έχει μέσα. Όλη η παλέτα είναι πάρα πολύ ωραία. Εκτός από τη μαύρη που ήταν λίγο αδύναμη. Κατά τα άλλα, όλη η υπόλοιπη παλέτα είναι όλα τα λεφτά. Αν θες μία καλοκαιρινή παλέτα, είσαι εδώ. 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 Πραγματικά απίστευτη παλέτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα στο Beauty Bay, αν είναι out of stock. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραία. Οι δικές μενίες θα γίνουνε. Πάμε και στην τελευταία παλέτα, η οποία είναι η μοναδική παλέτα της Αναστάσια Beverly Hills που δεν έκανε αντιπότ. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα, Αναστάσια με συγχωρείς, οι παλέτες σου με απογοητεύουν συνεχώς, γιατί δεν έχουν έντονα μεταλλικά. Η Subculture μου άρεσε, είχε τα προβλήματά της. Η Prism ήταν πανέμορφη, επίσης είχε τα προβλήματά της. Η Norvina τις έκανα αντιπότ όλες τις Αναστάσια σε μια μεγάλη παλέτα που έχω, γιατί δεν τις χρησιμοποιούσα και ήθελα να τις χρησιμοποιώ γιατί 50 ευρώ η μία. Hello. Αυτή όμως είναι η μόνη παλέτα της Αναστάσια που μου έκλεψε την καρδούλα. Όταν την είδα είπα... αλλά όταν την είδα από κοντά, τα σήμερ της, είπα επιτέλους, κυρία Αναστάσια, επιτέλους. Το καλοκαίρι, παιδιά, που έπαιζα με την Ορβίνα, απογοητεύτηκα τόσο πολύ. Παντού swatches, παντού χαμός. Το καλοκαίρι, λοιπόν, που έπαιζα με την Ορβίνα, παιδιά, απογοητεύτηκα τόσο πολύ που λέω δεν θα ξαναπάρω Αναστάσια. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί ήταν τόσο όμορφη η Norvina, αλλά ήταν συνάμα τόσο απογοητευτική. Οπότε λοιπόν είπα, okay, δεν θα την πάρω καθόλου την Solchi. Την είδα όμως στο event των Sephora για τις νέες κυκλοφορίες που ερχόντουσαν το χειμώνα φέτος, πέρυσι. Και λέω, στο ίδιο event κιόλας η Γιώτα φόραγε την φόραγε και με το που την πλησιάζω λέω, τι είναι αυτό το μαλλιό σου. Μου λέει, είναι Αναστάσια, μου λέει, καινούργια Solchi. Λέω, τη χρειάζομαι και δεν το ξέρω. Ναι, όντως, τη χρειαζόμουν. Την αγόρασα, είναι η μόνη που δεν έχω κάνει διπότ. Θα αγοράσω και τη Ριβιέρα για το εγκυκλοπαιδικό του πράγματος και μόνο. Πιο κοροϊδεύω, πιο κοροϊδεύω. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη νομίζω ότι είναι η πιο ωραία από άποψη ποιότητας και στα μάτια της και στα μεταλλικά της. Πρώτη φορά είδα μεταλλικά της Αναστάσια που γράφουνε. Συχτήρ νευρίας. Πάμε και στα δύο ειδικά mentions που ήθελα να κάνω, τα οποία θα γίνουν στις παλέτες, στην παλέτα που φόραγα στο προτελευταίο βίντεο, μάλλον όχι πιο προτελευταίο, τι λέω, έχουν περάσει άλλα 5 βίντεο από τότε. Η Lime Crime είναι μια εταιρεία την οποία την μποϊκόταρα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν η πρώτη εταιρεία που μαζί με την Guerlain και την Hourglass με είχαν εισαγάγει στα υγρά κραγιόν. Είχα πάρει τα Velvetin στο 2015, ήταν breakthrough τότε, το όλο στυλ της εταιρείας αυτής. Ήταν όλο το στήσιμο της εταιρείας Breakthrough τότε. Η Doi ήταν style icon. Ήταν όμως και a bad person. Είναι σαδιστής, είναι υποκριτής και μαζοχιστής. Οπότε λοιπόν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μποϊκόταρα την Doi Diri. Εάν δεν ξέρεις τι έχει γίνει μέχρι και το 2016, θα σου αφήσω ένα link από κάτω που είναι ένα άρθρο που είχα κάνει σχετικά με τα σκάνδαλα που είχαν εξασπάσει με τις εξυπνάδες που είχε κάνει η Doi σε πάρα πολλούς συνεργάτες της, στους πελάτες κλπ. Κλπ. Γιάρα, γιάρα, γιάρα. Αλέρω! Αλέρω! Οπότε λοιπόν θα σας αφήσω ένα link στο description box από κάτω για να το διαβάσετε αυτό το άρθρο. Τις κατά δημοσιογράφος σήμερα. Special mention, θέλω να κάνω αυτές τις δύο παλέτες της Lime Crime τις οποίες τις αγόρασα φέτος. Αφού η Doi έφυγε πλέον από την εταιρεία, την έδιωξε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ποιος το αδέρφο μου! Σου κόβεται ένα πρωί μόλις τις βλέπεις, ασύχτηρ. Αυτή εδώ μιλάει στην ψυχούλα μου. Αυτή εδώ μιλάει στην ψυχούλα του απανταχού ρομαντικού τύπου. Όπως επίσης και αυτή εδώ, παιδιά, η οποία είναι η παλέτα που φόραγα στα προηγούμενα βίντεο με τα πινέλα και την... Λοιπόν... Εξαιρετικά μεταλλικά, εξαιρετικό μπλεντάρισμα, πολύ ωραία χρωστική, εξαιρετική ανάμιξη των χρωμάτων. Δεν ανακατεύονται μεταξύ τους, δεν χάνονται μεταξύ τους. Δεν το περίμενα ότι έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά με τις σκιές.
Δεν έχω πάρει την Venus Excel την πρώτη, γιατί έχω πάρα πολλές παρόμοιες σκιές, αλλά μπαίνω στον πειρασμό. Μπαίνω στον πειρασμό. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αγαπημένες μου ακριβές παλέτες για το 2018 και κάποιες του 2019. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Πείτε μου αν έχετε κάποια από αυτές, πείτε μου αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποια από αυτές, πείτε μου αν σας άρεσε ή αν δεν σας άρεσε κάποια από αυτές. Peace, love και ήρθε η ώρα να ξαναπρομοτάρω λίγο τον εαυτό μου. Ναι. Εάν θέλετε κάντε ένα follow στο Instagram. This is my Instagram handle. Είναι οι ιστορίες οι καθημερινές της τρέλας της Γιούλης. Αυτά. Πατήστε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe. Πατήστε την καμπάνα. Τι άλλο λέμε. Αυτό πεπίζει.